Καλημέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες να βελτιώσω λιγάκι τον ήχο γιατί ξέρω ότι δεν ακουγόταν καθόλου καλά. Ελπίζω τώρα να είναι λιγάκι καλύτερος. Όσο αναμένουμε λοιπόν από τα προηγούμενα βίντεο την κλήρωση για το Razer το πληκτρολόγιο, το οποίο θα γίνει στους 1500 συνδρομητές, πολλοί μάλλον δεν βλέπετε ολόκληρα τα βίντεο και δεν έχετε καταλάβει ότι αυτό το πληκτρολόγιο θα γίνει κλήρωση στους 1500 συνδρομητές. Μέχρι τότε δεν υπάρχει λόγος να γράφετε στα σχόλια καλή τύχη και τα λοιπά, λες και είστε τρολ τα οποία γράφουν ίσα ίσα για να γράψουν. Δείτε το βίντεο, καταλάβετε την ουσία του και θα καταλάβετε ποιο είναι το βίντεο ουσιαστικά το οποίο θα γίνει η κλήρωση. Θα γίνει λοιπόν στους 1500 συνδρομητές, θα ανέβει τότε βίντεο το οποίο θα σας πω ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το πληκτρολόγιο. Μέχρι τότε το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μιλήσετε σε φίλους, να κάνετε share, like, έτσι ώστε να φτάσει το κανάλι πιο γρήγορα στο στόχο αυτό. Αλλά γιατί έκανα αυτό το βίντεο, διότι όσο περιμένουμε την κλήρωση για το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο να φτάσει στο κανάλι τους 1500 συνδρομητές, έλαβα ένα email από κάποιον Κινέζο, ο οποίος ήταν ουσιαστικά εκπρόσωπος του Banggood.com. Για όσοι δεν το ξέρετε, το site αυτό είναι ένα e-shop με έδρα την Κίνα, το οποίο έχει τα πάντα από ρούχα, είδη τεχνολογίας και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Θα σας κάνω ένα review του e-shop αυτού σε ένα άλλο βίντεο όπου θα κληρωθεί και το πληκτρολόγιο αυτό. Όπως βλέπετε το σχήμα του, είναι ψηλοτεράστιο και υπάρχει λόγος βέβαια γι' αυτό, διότι δεν συνοδεύεται μόνο από πληκτρολόγιο, αλλά έχει και ένα ποντίκι μέσα. Τώρα το ποιο είναι το πληκτρολόγιο, αυτό είναι κάτι που θα αφήσω να μαντέψετε εσείς. Έχει ιδιαίτερη απήχηση και στην Ελλάδα, είναι πολύ γνωστή εταιρεία. Λίγο πολύ φαντάζεστε ποιο είναι. Δεν είναι πληκτρολόγιο το οποίο έχουμε ήδη δώσει σε προηγούμενη κλήρωση, άρα αυτό είναι μια ένδειξη για το ποιο πληκτρολόγιο είναι. Λοιπόν παιδιά, προϋποθέσεις για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση για το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο, λέγοντας ποιο πιστεύετε ότι είναι το πληκτρολόγιο αυτό, χωρίς να παίζει ρόλο βέβαια αν θα απαντήσετε σωστά ή όχι, δεν είναι προϋπόθεση αυτό, απλά γράψτε ένα σχόλιο το ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτό το πληκτρολόγιο, να μου πείτε αν είναι καλύτερος ο ήχος για το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο έχω κάνει, και να κάνετε like και share έτσι ώστε να δουν το βίντεο και άλλοι φίλοι σας, έτσι ώστε να φτάσουμε και το στόχο για τους 1500 συνδρομητές πιο γρήγορα, όπου θα κληρωθεί το Razer το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά κοινοποιώντας αυτό το βίντεο μπορείτε να βοηθήσετε στο να φτάσει το κανάλι πιο γρήγορα στους 1500 για το Razer το πληκτρολόγιο. Αυτά είχα να πω παιδιά, ελπίζω να ήμουν σαφής, ελπίζω να μην ήταν κουραστικό το βίντεο και να το είδατε ως το τέλος. Οπότε τα λέμε σε 3 μέρες από σήμερα, όπου θα γίνει κλήρωση για το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Και θα το ανοίξω βέβαια κιόλας να το δούμε και ποιο είναι και να γίνει η αποκάλυψη. Λοιπόν, αυτά παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye. Render for